Μια σπουδαία νίκη πανηγύρισε ο Νόχαν Εκλάιν στο απόγευμα του Σαββάτου στο κολυμβητήριο Χανίων. Η ομάδα του Ηλία Μαχαίρα αντιμετώπισε τυχείο και κατάφερε να φτάσει εύκολα στη νίκη με σκορ 9-3. Οι Χανιώτες ξεκίνησαν δυναμικά από το πρώτο κιόλας 8 λεπτό και πήραν το προβάδισμα καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν έφεραν αντίσταση. Κορυφαίος παίκτης για την ομάδα των Χανίων ήταν ο Αντώνης Χαριτάκης που σκόραρε τα περισσότερα από τα μισά τέρματα της ομάδας, καθώς σημείωσε τα 5 από τα 9, ακολούθησε ο Βουλγαράκης με 2 τέρματα και από ένα ο Σαρτζετάκης και ο Νάστραν. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό των Χανίων αγωνίστηκε και ο Μαυροβούνιος Μπόγιαν Μπανίσεβιτς. Τα 8 λεπτά του αγώνα 3-1, 3-1, 2-0 και 1-1. Παρόλο που τους 2,5 μήνες αυτούς είχαμε μεγάλα προβλήματα με την πισίνα, όχι θέλοντας να ρίξω σε κάποιον ευθύνη ότι φταίει το ΑΚΙ, ο Νόχιο. Ήταν προβλήματα πραγματικά γιατί είχαν φύγει προβολής, δεν υπήρχε αλεξικέρωνο, υπήρχε κακός καιρός, παγωμένο το νερό. Χάσαμε αρκετές προπονήσεις. Νομίζω ότι πολλές φορές έχει μεγάλη σημασία. Έχουν μεγάλη σημασία και άλλα πράγματα εκτός την προπόνηση και αυτή τη στιγμή ήμασταν αρκετά έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Είχαμε συγκεντρωθεί ότι σε αυτό το παιχνίδι ότι η νίκη είναι μονόδρομος και το αποδείξαμε νομίζω μέσα στην πισίνα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 2 νίκες με τυχείο. Στη χειρότερη περίπτωση, αν δεν πάνε τα πράγματα όπως θέλουμε, να γλιτώσουμε τα play-out και βρεθούμε στα play-out, νομίζω απέναντι στη Χίο ή στον Παναθηναϊκό, θα έχουμε 2-0 νίκες, που είναι πολύ σημαντικό για μας, για να παραμονή στην κατηγορία. Αν και είναι λυπηρό, άσχετα ότι είναι νωρίς το πρωτάθλημα, ότι τελικά, εάν γίνει αυτό, γιατί ακόμα δεν έχουμε σωθεί και παίξουμε με τυχείο, θα είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών από την επαρχία. Θα μείνει μια ομάδα στη μεγάλη κατηγορία και 11 ομάδες από το κέντρο, που θα είναι λίγο τραγικό και αυτό πρέπει να το κοιτάξει η Ομοσπονδία και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η καινούργια προσθήκη είναι ένα παιδί το οποίο ήταν και αυτό, για να μπορέσουμε να κάνουμε μεταγραφή παίχτη, δεν θα έπρεπε να έχει παίξει 2,5-3 μήνες. Εμείς βρήκαμε ένα παιδί σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά πίσω από πλευράς φυσική κατάσταση, πράγμα που δεν φάνηκε βέβαια στον αγώνα, ούτε σήμερα ούτε με τον Ολυμπιακό, λόγω της ποιότητας που έχει από τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί πέρα νομίζω μετά από το Μάρτιο που είναι το προολυμπιακό και στα 5 παιχνίδια του Απριλίου που εμάς είναι πολύ σημαντικά, γιατί εκεί είναι τα εντός έδρας που έχουμε να πάρουμε εκτός από αυτό που παίξαμε σήμερα για να μείνουμε στην κατηγορία, θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αυτός και θα έχει δέσει με στην ομάδα. Μην ξεχνάμε, το παιδί δεν ήξερε καν τα ονόματα των υπολείπων. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτά. Μην ξεχνάμε, εμείς παίξαμε τον Ολυμπιακό, πήγαμε 16-8. Ο Παναθηναϊκός χθες έχασε 28-4 και μόνο αυτό δείχνει ότι ήταν αρκετά καλή η εικόνα μας με τον Ολυμπιακό. Και εκεί στηριχθήκαμε, δουλέψαμε στο παιχνίδι της Τετάρτης για να πάρουμε το σημερινό.